Μέτωπο απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα και προκλητικότητα συγκροτούν σήμερα στο Κάιρο Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία. Για το σκοπό αυτό μετέβει στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η συμμετοχή Γαλλίας και Ιταλίας δείχνει πως πλέον Ρώμη και Παρίσι τάσσονται ανοιχτά ενάντια στους σχεδιασμούς της Άγκυρας, Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο. Με ομόφωνη απόφασή μας, οι συμφωνίες για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ασφάλειας που υπεγράφησαν ανάμεσα στον κύριο Σάραντς και την Τουρκία είναι άκυρες και κενές περιεχομένου. Η Αίγυπτος δεν κρύβει την ενόχλησή της για τη στάση της Άγκυρας. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου στην εφημερίδα Al Ahram. Δεν θέλουμε πόλεμο. Αυτό που θέλουμε είναι η Τουρκία να πάψει τα κακόβουλα σχέδια, να χρησιμοποιήσει τη Λιβύη ως πάτημα για να ενοχλήσει την Αίγυπτο πολιτικά και οικονομικά. Την ίδια στιγμή η Τουρκία προσπαθεί να στήσει το δικό της μέτωπο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε στο Αλγέρι υποσχόμενος αύξηση των τουρκικών επενδύσεων πλέον των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη υφίστανται. Τουρκικές φρεγάτες πλέον στην κεντρική Μεσόγειο, κάνοντας επίδειξη σημαίας, ενώ αναμένεται σύμφωνα με εξαγγελίες του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να σταθμεύσουν και στο Αλγέρι. Απέναντι σε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα και αναθεωρητισμό, η Αθήνα είναι αισιόδοξη από τις επαφές Μητσοτάκη και άλλων αξιωματούχων της στην Ουάσιγκτον και σίγουρη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν το μήνυμα. Κατανοούν την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να απαντήσει δυναμικά με ό,τι χρειαστεί εάν αμφισβητηθούν ακόμα περισσότερο βασικά κυριαρχικά τις δικαιώματα από την Τουρκία. Η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και στο Αιγαίο. Μέσω του σταθμού της Σμύρνης που δεν έχει δικαιοδοσία, η Τουρκία δέσμευσε για σχεδόν όλο το 2020 τρεις περιοχές σε βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο για ασκήσεις του πολεμικού της ναυτικού με χρήση πυρών.